Καλησπέρα σα. Καλώ ήρθατε λοιπόν στο Best TV. Λένε ότι την εποχή του κορονοϊού οι συνεντεύξει πρέπει να βγαίνουν κάπω έτσι. Κάπω έτσι. ή εν πάση περιπτώσει ο να κάθεται στην άλλη άκρη του τραπεζιού, σαν να είσαι σε ρομαντικό δείπνο. Εμεί με τον Δήμαρχο εδώ Κορίνθου, τον κύριο Νανόπουλο, ούτε για ρομαντικό δείπνο ήρθαμε, αλλά ούτε κάνουμε και τη συνέντευξη με μάσκες και με τα απολυμαντικά. Ναι, προσέχουμε για να έχουμε. Έχουμε κάνει τα τεστ και πρέπει να σα το πούμε ότι κάνουμε πολύ συχνά τεστ και εμεί και τα συνεργεία τα οποία βρίσκονται εδώ οι καλοί συνάδελφοι. Ε, αλλά κρατάμε και τι αποστάσει. Νομίζω ότι όποιο έχετε οποιαδήποτε αμφιβολία, Δήμαρχε, μπορεί να έρθει και να μετρήσει το μεγάλο <laughs> τραπέζι που έχετε στο γραφείο σα. Οπότε νομίζω δεν έχουμε πρόβλημα. Καλώ ήρθατε. Σα ευχαριστώ πρώτα απ' όλα που μα ανοίξατε το σπίτι σα, μα ανοίξατε το Δημαρχείο εδώ στην Κόρινθο. Καλησπέρα σας κύριε Παπαδάκη, καλησπέρα στους τηλεθεατές του σταθμού σας και αυτές οι αποστάσεις που είπατε προηγουμένως στηρούνται πράγματι στο Δημαρχείο και τα Δημοτικά Καταστήματα του Δήμου Κορινθίων γι' αυτό και μέχρι σήμερα έχουμε καταφέρει να έχουμε ελάχιστες περιπτώσεις που είχαμε ε, κάποιον ο οποίος προσβλήθηκε mm. από κορονοϊό στον Δήμο Κορινθίων εννοώ από τους υπαλλήλους, από τους υπαλλήλους. και τους συνεργάτε συνεργάτες στα καταστήματά μας ήταν μόνο δύο mm -hmm. και είναι μεγάλος ο αριθμός και των εργαζομένων αλλά και των επισκεπτών καθημερινά. Παρόλα τα αυτά η Κόρινθος μπαίνει στην κόκκινη ζώνη. 27 λέει τα κρούσματα για Κόρινθο και για Νεμαία. Παρόλο που εμάς μας έχει δοθεί η εντύπωση ότι ο κόσμος είναι πειθαρχημένος, ε, η έλεγχη είναι πάρα πολύ συχνή στην πόλη και από τις αστυνομικές δυνάμεις, αλλά γενικότερα βλέπω ότι είναι πολύ προσεκτική. Για ποιο λόγο πιστεύετε φτάσαμε σε αυτό το σημείο. Είναι προληπτικό μέτρο για να κρατηθεί ε, το πράγμα και να μην πάμε σε ολικό lockdown ε, στο νομό ε, ή όντω βλέπουν οι λοιμοξιολόγοι ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα ιδιαίτερο στο, στο νομό και δεί στην πρωτεύουσα. Κοιτάξτε, το τελευταίο διάστημα είχαμε πάρει τα μηνύματα και στον Δήμο Κορινθίων και στις υγειονομικές αρχές, γιατί οι αναλύσεις που κάνουμε στο βιολογικό καθαρισμό έδειξαν επιβαρημένο το φορτίο εκεί, το υλικό φορτίο, όπως επίσης είχαμε δει και τον αριθμό των ανθρώπων οι οποίοι διαπιστώνονταν θετικοί στις, στα τεστ, στις Λύ. ιατρικές εξετάσεις, αυξανόντουσαν καθημερινά. Για τον λόγο αυτό είχα κάνει και συχνές παρεμβάσεις και παρενέσεις να προσέχουμε περισσότερο στον Δήμο Κορινθίων για να αποφύγουμε τα προβλήματα. Mm -hmm. Δεν έγινε αυτό στο βαθμό που θα έπρεπε αποδεκτό. Δεν τηρήθηκαν από όλου αυτά που έπρεπε να τηρηθούν τα υγειονομικά μέτρα και φτάσαμε στο σημείο να ανακοινωθεί από την αρμόδια Γενική Γραμματεία και τον Υπουργό ότι είμαστε πλέον στην κόκκινη περιοχή. Mm -hmm. Θεωρώ ότι είναι καιρός πλέον όλοι να προσέξουν περισσότερο και του εαυτού του mm -hmm. αλλά και του γύρω του να κάνουν γνωστό όσο πιο γρήγορα γίνεται το πρόβλημα. Mm -hmm. Δεν είναι κάτι το οποίο μπορεί να κρυφτεί ή πρέπει να κρυφτεί αν κάποιο έχει μολυνθεί από τον ιό. Απεναντία είναι υποχρέωσή του να το κάνει γνωστό στου γιατρού, στου οικείου, σε αυτού που ήρθε σε επαφή για να περιορίσουμε τη διάδοση του κορονοϊού. Και βεβαίω να τηρεί στοιχειοδό και με σχολαστικότητα τα μέτρα που έχουν εξαγγελθεί από το Υπουργείο και του γιατρού με τη χρήση τη μάσκα, με τα πολυμαντικά, με την αποφυγή των συναθρήσεων σε κλειστού χώρου παρά μόνο με Αριθμό ατόμων κτλ., όλα όσα έχουν γίνει γνωστά πρέπει να τηρούνται γιατί από ό,τι φαίνεται ο ιός δεν αστείευεται. Είμαστε σε μια περιοχή, σε μια πανέμορφη πραγματικά περιοχή, σε ένα νομό που συνδυάζει τα πάντα. Συνδυάζει βουνό, συνδυάζει θάλασσα, συνδυάζει αρχαίο πολιτισμό, συνδυάζει πραγματικά τα πάντα και είναι μια ανάσα από την πρωτεύουσα, από την Αθήνα. Ε, παρόλα τα αυτά, η κίνηση γενικότερα ε, στον εμπορικό κόσμο δεν είναι τόσο καλή. Ε, αυτό θα επιδεινώσει την κατάσταση. Ο Δήμος σε συνεργασία με την Περιφέρεια ε, προτίθεται να ζητήσει βοήθεια για τους εμπόρους, για τους επιχειρηματίες του νομού ή αρκεί αυτές οι, αρκούν αυτές οι ανακοινώσεις που έχουν γίνει σε κεντρικό επίπεδο από τον Υπουργό Οικονομικών, τον κύριο Σταϊκούρα ή ακόμα ακόμα τα προγράμματα, τα αμυγός της Περιφέρειας. Θα σας πω πρώτα τι μπορεί να κάνει ο Δήμος μόνος του mm -hmm. και μετά τι μπορεί να ζητήσει περισσότερα μέτρα για τους εμπόρους και γενικότερα τις επιχειρήσεις. Ο Δήμος από την πλευρά του στη διάρκεια της πανδημίας, τον τελευταίο χρόνο, έκανε πολλά και τα οποία ήταν ιδιαίτερα χρήσιμα. Παραδείγματος χάρη σας λέω, οι τουριστικές επιχειρήσεις το περασμένο καλοκαίρι πήγαν πολύ καλά στο Δήμο μας. Α, παρόλο που ήταν παρόλο τα που... πράγματα, ήμασταν ας πούμε στα απόνερα του πρώτου κύματος. Είμασταν στην πανδημία. στην πανδημία. Στην πανδημία, ναι, ναι, ναι. Είχε τελειώσει Υπήρχε... το πρώτο κύμα και ναι, όλα γίνονταν υπό ε, ένα πρίσμα προσοχή, α το πούμε έτσι. Και ε, δεν υπήρχαν μεγάλες μετακινήσεις και υπήρχαν και προσοχή και να κλειστά πολλές φορές ε, τα καταστήματα υγειονομικού mm. ενδιαφέροντος, τα καφέ, οι ταβέρνες κτλ. Τα αλλά στον Δήμο μας Έγκαιρα κάναμε ε, βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών, βελτίωση των υποδομών, μιλήσαμε με τους επιχειρηματίες, ε, κάναμε τις παραλίες μας πολύ καλύτερες από ό,τι ήταν στο παρελθόν, mm -hmm. τις διαφημίσαμε ανάλογα και πολλοί γνώρισαν τον Δήμο Κορινθίων, την πόλη της Κορίνθου αλλά και τις ε, γύρω ε, παραλίες και τα χωριά του Δήμου μας. Mm -hmm. Το λέω αυτό... Γιατί για πολλά χρόνια ο Δήμος μας ήταν Δήμος Διέλευσης. Περνούσαν κάποιοι από την Αθήνα να πάνε στην Καλαμάτα, να πάνε στην Τρίπολη και δεν στεκόντουσαν, δεν έμεναν στην Κόρυθο. Φροντίζουμε να παραμείνουν, να γίνει ο Δήμος μας ένας Δήμος που θα παραμένουν για αρκετές ώρες ή και μέρες. Mm -hmm. ε, οι επισκέπτες να τον χαρούν γιατί έχει πολλά συγκριτικά πλεονεκτήματα και εμείς να ωφεληθούμε και ο Δήμος και οι επιχειρήσει από αυτά τα ωφέλη. Οι επιχειρήσεις λοιπόν που είχαν σχέση με τον τουρισμό πήγαν πολύ καλά. Οι άλλες επιχειρήσεις, οι εμπορίου κτλ. είχαν το πρόβλημα. Ah, nice. μειωμένου τζίρου, μειωμένων κερδών. Φροντίσαμε λοιπόν και να εφαρμόσουμε τα μέτρα της κυβέρνησης, να μειώσουμε δηλαδή τα δημοτικά τέλη για όλες τις επιχειρήσεις, να μην χρεώσουμε καθόλου δημοτικά τέλη για το διάστημα το χρονικό που οι επιχειρήσεις ήταν κλειστές και όλα τα υπόλοιπα τα οποία έχουν ανακοινωθεί σε πανελλαδικό επίπεδο. Εκείνο που δεν μπορούμε να ζητήσουμε από την κυβέρνηση είναι να γίνει εξαίρεση για τον Δήμο Κορινθίων, αλλά να υπάρξουν κάποια μέτρα τα οποία θα ανακουφίσουν τις επιχειρήσεις. Ναι, είμαστε σε επικοινωνία με την κυβέρνηση, θα το κάνουμε ανάλογα με την εξέλιξη της πανδημίας και η κυβέρνηση αυτή έχει αποδείξει ότι ακούει. Και παίρνει μέτρα έγκαιρα και σωστά. Οπότε, περιμένουμε να στηριχθούν οι επιχειρήσει και αμέσω μετά την λήξη ε, τη φάση αυτή τη πανδημία, που οι εκτιμήσει που γίνονται και από την κυβέρνηση και από του ειδικού είναι ότι κάποια στιγμή, τον Μάιο-Μήνα, τέλο Μαου, θα μπορέσουμε να ξεφύγουμε από ε, του μεγάλου περιορισμού που υπάρχουν σήμερα. Από τότε και μετά, ε, να ξεκινήσει η ανάκαμψη στην οικονομία. Θέλω να περάσουμε στα θέματα τα οποία αφορούν αμυγό. Τον Δήμο Κορυνθού. Και θα ξεκινήσουμε με τον Κορυνθίων. Γιατί είναι η κο. Κορίνθος και ναι. είναι και η παλιά ε, Καποδιστριακή Δήμη. Ναι. Οπότε είναι ένα Δήμο Κορυνθίων ε, που έχει 60.000 κατοίκου περίπου. Πόσα γύρω χωριά, μια και μου δίνετε την πάσα, πόσα γύρω χωριά ε, σε αριθμό. Ε, ανήκουν στον Δήμο Κορινθίων, εκτό από την πρωτεύουσα από την Κόρινθο, πλέον πια έχουν ενσωματωθεί. Έχουμε 22 κοινότητε. 22 κοινότητε. Οι οποίε περιλαμβάνουν περισσότερα ναι. από ένα χωριά, μερικέ από αυτέ. Μάλιστα. Ε, εγώ λοιπόν θα ξεκινήσω λέγοντα το εξή, γιατί μου έκανε εντύπωση χθε το βράδυ. Ε, πάντα μα πάντα όταν ε, εκεί που βγάλουμε το ζωντανό για το Best TV ε, το μάτι μου έπεφτε πάντα στο, στο πλοίο που υπήρχε στο λιμάνι, στο, στο, στο κουραζιερόπλαιο. Είδα λοιπόν ότι χθε έφυγε, δεν ήταν εκεί. Ε, Κάνοντα ρεπορτάζ, ε, έμαθα ότι το κουραζιερόπλαιο έφυγε, πήγε στο Αίγιο για να βρει κιόλα και το δίδυμο αδερφάκι του που είναι εκεί, διότι πλέον δεν μπορούσε να μείνει στο λιμάνι τη Κορίνθου, γιατί κάθε φορά ανάλογα με τι καιρικέ συνθήκε. Έπρεπε να βγαίνει από το λιμάνι, να ξαναμπαίνει στο λιμάνι, προφανώς αυτό είχε ένα κόστος, οπότε αναγκάστηκε ε, να φύγει. Εδώ λοιπόν, εμένα με το φτωχό μου το μυαλό, αντιλαμβάνομαι ότι υπάρχει ένα προβληματάκι με το λιμάνι της Κορίνθου. Δεν υπάρχει μόνο προβληματάκι με το λιμάνι mm. της Κορίνθου, υπάρχει γενικότερο πρόβλημα με τις υποδομές στον Δήμο Κορίνθιων. Mm. Γιατί έχει να κάνει με την ίδρευση, έχει να κάνει με την αποχέτευση, με την αγροτική οδοποίηση, έχει να κάνει με βασικέ υποδομέ Με την έλλειψη επιχειρηματικού πάρκου που για μένα αυτά όλα έπρεπε να ήταν λιμμένα εδώ και πολλά χρόνια. Δεν συμφωνείτε. Είπε... Για έναν σύγχρονο δήμο, μια ευρωπαϊκή πόλη, αυτά τα πράγματα θα έπρεπε να έχουν λυθεί. Και υπήρξαν πολλά ευρωπαϊκά προγράμματα okay. τα οποία στήριξαν α, την, α, την, α, την ανάπτυξη υποδομών τα οποία δεν αξιοποιήθηκαν μέχρι σήμερα δυστυχώς από τι προηγούμενε δημοτικές αρχές. Από, Ένα από άποψη αυτά... κύριε Δήμαρχε δεν, α, δεν αξιοποιήθηκαν ή από ανεπάρκεια. Γιατί το θεωρώ, ναι μεν, οκ okay, μιλάμε για προηγούμενες δημοτικές αρχές, αλλά ένας δήμαρχος όταν εκλέγεται ε, τοπικός άρχοντας δεν έχει ω κύριο μέλημά του να κάνει καλό στον τόπο του. Κοιτάξτε, όλα κρίνονται εκ του αποτελέσματο. Mm. Οι προθέσει προφανώ ε, είναι καλέ. Όλοι οι, όσοι εκλέγονται σε κάποια θέση θέλουν να έχουν αποτέλεσμα. Βέβαια, αλλιώ λειτουργεί ο ένα ερετός και αλλιώ λειτουργεί ο άλλο με διαφορετικό mm. τρόπο. Mm. Αλλιώ. Ε, πετυχαίνει αποτελέσματα ο ένα και αλλιώ ο άλλο. Εν διάφορη περιπτώσει, το γεγονό παραμένει. Και το γεγονό είναι ότι και στο λιμάνι που αναφέρατε, αλλά και τα άλλα που ανέφερα εγώ, ε, δεν υπήρχαν τα κατάλληλα βάθη για να μπορέσουν να ελιμενιστούν πλοία του μεγέθου του κραζερόπλου. Ναι. Το οποίο ήρθε και επειδή μα ακούν και οι τηλεθεατέ, θα ξανάρθει. Α, θα ξανάρθει. θα ξανάρθει. Αυτό είναι η είδηση καλή. Ωραία. <laughs> Γιατί χάρη λεφτά το ταμείο. Όχι μόνο αυτό. <laughs> θα ξανάρθει με επισκέπτε. Α, ah, ωραία. Υπάρχει ήδη συμφωνία mm. με την εταιρεία, με την εταιρεία. Ε, η οποία έφερε το κρασιερόπλοιο για μεγάλο διάστημα. Mm -hmm. Παρότι ήταν γνωστό ότι τα βάθη του λιμανιού, όταν υπάρχει μεγάλη κακοκαιρία, δεν επιτρέπουν την παραμονή τους αυτό, αλλά έπρεπε να βγει έξω από το λιμάνι. Mm -hmm. Και συμφωνήσαμε με την εταιρεία, και θα συνεισέφερε οικονομικά η εταιρεία να κάνουμε την εκβάθυνση του λιμένα. Ναι. Κάναμε τις α, απαραίτητες αναλύσεις, παίρνουμε τις άδειες και τα λοιπά, με σκοπό να α, γίνει η εξκαφή στο λιμάνι και να μπορεί να πάρει τη σωστή θέση, όχι ένα, περισσότερο από ένα, α, μεγάλα πλοία. Α, ή αυτό είναι πάρα πολύ καλό. Άρα λοιπόν θα φτιαχτεί το λιμάνι εδώ στην Κόρινθο. Έχουμε χρονοδιαγράμματα για αυτό Είναι το στον προϋπολογισμό Είναι στον προπολογισμό τα χρήματα. Ναι. Οι άδειε έχουν δρομολογηθεί και οι αναλύσει έχουν γίνει. Μα προέκυψε βέβαια το πρόβλημα τη κατολίσθηση στη διόρυγα τη Κορή. Για sure. να έρθουν τα πλοία τα οποία θα κάνουν την εξκαφή, πρέπει να περάσουν από τη διόρυγα τη Κορίνθου. Αλλιώ θα πρέπει να κάνουν τον περίπλου όλη την Πελοπόννησο, το οποίο είναι εξαιρετικά ακριβό, όπω ναι, ξέρετε, ναι. και χρονοβόρο. Γι' αυτό είπαμε λοιπόν, μέχρι ότου ε, ε, γίνει το λιμάνι ε, κατάλληλο ε, να υποδεχθεί τα κρουαζιερόπλια παντό καιρού, mm -hmm. σε κάθε καιρό, και αυτό μα πάρει λίγο καιρό, όχι πολύ, θα κάνουμε εμεί τι απαραίτητε και το κρουαζιερόπλιο θα ξανάρθει mm -hmm. και θα ξανάρθει όταν το επιτρέψουν και οι συνθήκε. Με του επισκέπτε και ό,τι καλό αυτό συνεπάγεται για την περιοχή. Θα σα πάω σε ένα θέμα τη επικαιρότητα. Και η επικαιρότητα από την άποψη ότι το συζητήσατε στο τελευταίο Δημοτικό Συμβούλιο. Αν διορθώσετε με αν κάνω λάθο, αφορά στην αρχαία Κόρυρθο και στο Ξενία. Τι γίνεται εκεί, κύριε Δημάρχε. Δηλαδή, από τη μία, εσεί θέλετε να προχωρήσετε να φτιαχτεί το Ξενία, να ξαναμπεί σε λειτουργία. Μιλάμε για έναν απίστευτο χώρο, πραγματικά, κάθε φορά που ε, έχουμε λίγο χρόνο εμείς εδώ ως παρέα στην Αρχαία θα πηγαίνουμε. Ε, δεν είναι μόνο το θέμα της, το κομμάτι της ενέργειας, δεν είναι μόνο τα αρχαία, αλλά είναι πραγματικά πανέμορφα. Ε, και αναρωτιέμαι για ποιο λόγο δεν μπορούν να έρθουν τουρίστες και να μείνουν κιόλα εκεί και να μπορέσουν να κάνουν τις διακοπές τους και να συνδυάσουν βουνό, θάλασσα, όλα αυτά τα οποία ε, ε, είπαμε προηγουμένως. Τι γίνεται εκεί, για ποιο λόγο από την πλευρά της αντιπολίτευσης υπάρχει τέτοια αντίδραση. Ε, σας ψεύγουν για πλασματικό κόστος. Ε, εγώ λέω αυτά τα οποία <laughs> έχω μάθει από το ρεπορτάζ. Ε, εσείς τα θα μου, για πείτε να, για να απαντήσουμε. Γιατί ναι. άλλο με ψεύγουν, για πείτε μου τι άλλο. Ε, λοιπόν, ανώ, ε, ναι, ότι... Ναι. Ε, ότι η μελέτη την οποία θέλετε να κάνετε εκ νέου φτάνει τα 390.000 ευρώ, ενώ η προηγούμενη μελέτη είχε κοστίσει μόλις 5.000 ευρώ μαζί με το ΦΠΑ. Ότι επίσης θέλετε να κάνετε τελεφερίκ και να γκρεμίσετε τα μαγαζιά στην Αρχαία Κόρυνθο. Και λέει η αντιπολίτευση ότι δεν χρειάζεται ούτε τελεφερίκ να γίνει από το Λέχιο μέχρι την Ακροκόρυνθο, αλλά ούτε και να γκρεμιστούν τα μαγαζιά. Τι είπαν ότι τι είπε ο Δήμαρχος ότι θα κάνουμε κάτι τέτοιο. Έτσι λένε. έτσι λένε, έτσι λένε ότι. Λέτε ψέματα. Λέτε Λέτε ψέματα. Ναι, ωραία. ψέματα. Οκ. Okay. Πείτε μα ποια είναι η αλήθεια. Η αλήθεια ε, είναι η εξή, την οποία την είπα και mm. σε μια συνέντευξη, γιατί πραγματικά και η παραπληροφόρηση και ο λαϊκισμό έχουν κάποιο όριο. Και σε αυτή, στην προκειμένη περίπτωση, δείτε τι έγινε και κρίνετε εσεί μετά. Mm. Ο Δήμαρχο παρουσίασε μια μελέτη, την οποία έκαναν οι τεχνικέ του υπηρεσίε του Δήμου Κορυνδίων. Mm. Ε, σε ένα συγκεκριμένο ποσό. Το οποίο το ποσό αυτό βγαίνει από πίνακε που υπάρχουν για το συγκεκριμένο έργο και από τι οδηγίε του Υπουργείου Υποδομών. Μάλιστα. Το ποσό τη μελέτη η οποία εντάσσεται στο πρόγραμμα Τρίτσι δεν μπορεί να είναι ούτε παραπάνω ούτε παρακάτω από το συγκεκριμένο. Γιατί βγαίνει με συγκεκριμένου κανόνε. Το ποσό λοιπόν είναι συγκεκριμένο για το έργο που θέλουμε και εμεί στην αρχαία Κόρνηθο θέλουμε μεγάλη μελέτη, μεγάλη ανάπλαση, μεγάλη ανακατασκευή και την αρχαία Κόρνηθο τη θέλουμε μεγάλη. Mm -hmm. και ανάλογο θα είναι και το έργο το οποίο δεν θα είναι μόνο το Ξενία δηλαδή mm -hmm. να ξαναφτιάξουμε το Ξενία, θα είναι και ο περιβάλλον χώρος και θέλουμε όπως το είπα κατά επανάληψη να κάνουμε και ένα ανοιχτό θέατρο χώρο για να έχουμε ε, ε, την και παρουσίαση με, Και με των... το θέατρο έχει γίνει πολύ και κουβέντα το και αυτά. χρειάζεται το θέατρο, δεν χρειάζεται Ας το πω. θέατρο Εγώ είπα, είπα στην εισήγησή mm -hmm. μου, θέλουμε αυτή τη μελέτη η οποία θα ενταχθεί στο πρόγραμμα Τρίτσι, δεν στοιχίζει ούτε ένα ευρώ στο Δήμο. Ούτε ένα ευρώ. Τα 390 χιλιάρικα που επικαλείται είναι ο το κύριο είναι το πρόγραμμα. Εννοείται. Yeah. Στο Δήμο δεν στοιχίζει τίποτα. Δεν μπορούσε yeah. το ποσό να είναι διαφορετικό. Αφορά μεγάλο έργο και δεν πρέπει να συνδέεται. Mm. Με υποτίθεται μελέτη 5.000 ευρώ, γιατί μελέτη με 5.000 ευρώ για να κάνει ένα μεγάλο έργο, το καταλαβαίνει και ένα μικρό παιδάκι ότι δεν μπορεί να σταθεί. Εγώ το δεν μπορώ να παροθέσει. Σας το, μόνο πράγμα, το μόνο Σας πράγμα που λέω. μπορώ να πω είναι ότι υπάρχει ανοιχτό βήμα και για τον κύριο Πνευματικό μέσω τη εκπομπή για να δώσει όποτε θέλει τι απαντήσει του. λοιπόν. Mm -hmm. ναι. Όταν παρουσιάστηκε αυτή η προμελέτη, ήταν μια α, ε, προμελέτη σε επίπεδο ιδεών. Ναι. Είχα συμφωνήσει και εγώ ω αντιπολίτευση τότε να το κάνουμε. Με το πλέγμα που παρουσιάστηκε, το οποίο απερίφθη από το κεντρικό γιατί δεν πληρούσε τα κριτήρια του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου. Ναι. Και όχι επειδή δεν το ήθελα εγώ, το καταλαβαίνετε αυτό. Εγώ δεν είμαι Κεντρικό Αρχαιολογικό. Το ΚΑΣ ούτω ή άλλω είναι κράτη. Τώρα τι να καθίσουμε, θα θυμηθούμε τι έγινε στον Πειραιά. Πάντω έχει τα κριτήρια του και με βάση τα κριτήρια επιτράπει η ανακαίνιση του Ξενία, αλλά δεν επιτράπει το θέατρο αυτό το μεγάλο των χιλίων θέσεων κτλ. το οποίο είχε προταθεί από την προμελέτη. Και εγώ. Λέω ότι θα επανέλθουμε στο Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο με μια μελέτη η οποία θα είναι σωστή και ε, συμφωνημένη. Προσυμφωνημένη με το ΚΑΣ για να περάσει. Mm. Όχι να την κάνουμε και να απορριφθεί. Το λάθος που έκανε mm. η αντιπολίτευση, και εδώ ε, δεν θα έπρεπε να συμβεί ούτε από τον κύριο Πνευματικό που ήταν δήμαρχος τόσα χρόνια, αλλά ούτε και από τον κύριο Σταυρέλη, ο οποίο ε, ε, είναι έμπειρος στα αυτοδιοικητικά. Ο κύριος Σταυρέλης έκανε λάθος. Ο κύριος Πνευματικό συνειδητά επιχείρησε να καταστρέψει αυτό το έργο για να μην το καρποθεί η δημοτική αρχή δική μου και να φανεί ότι εκείνος έκανε καλύτερα τη δουλειά. Αυτό είναι η μόνη λογική εξήγηση για μένα. Mm. Προσέξτε κάτι. Είναι πολύ βαρύ αυτό που έγινε. Δηλαδή, έχεις μια πρόταση. Μεγάλη πρόταση για ένα σοβαρό έργο το οποίο χρειάζεται. Και η αντιπολίτευση την απορρίπτει. Εγώ δεν μπορούσα να φανταστώ, ήταν αδιανόητο αυτό που συνέβη. Την απορρίπτει γιατί, για, με το πρόσχημα του κόστου, που δεν είναι κόστο για το Δήμο, mm. το καταλαβαίνετε, ήταν για μικροκομματική σκοπιμότητα. Ατόπιμα μεγάλο. Για να μπορέσουν να δείξουν ότι για πρώτη φορά στη διάρκεια τη θητεία μα δεν πέρασε μια πρόταση του Δημάρχου. Το καταλαβαίνετε. Μόνο και μόνο για αυτή τη μικροκομματική σκοπιμότητα. Mm -hmm. Οι άνθρωποι στην Αρχαία Κόρυνθο και ο Δήμο μα χάνουν την ευκαιρία να εντάξουμε μια σωστή μελέτη και ένα μεγάλο έργο στο επιδοτούμενο πρόγραμμα. Επειδή όμω εγώ ναι. δεν, ε, δεν ε, θεωρώ ότι πρέπει να τιμωρηθούν οι κάτοικοι τη Αρχαία Κορίνθου επειδή έδειξαν μια ανεύθυνη συμπεριφορά οι δημοτικοί σύμβουλοι που το καταψήφισαν, θα βρω άλλο τρόπο. Και με άλλη μελέτη και με άλλη χρηματοδότηση τα έργα που εμεί θέλουμε να γίνουν θα τα κάνουμε στην Αρχαία Κόρυνθο γιατί χρειάζονται. Δεν είναι δυνατόν η αρχαία Κόρινθος που είναι ένας χώρος που μπορεί να τον επισκεφτεί κάποιος και να τον χαρεί να είναι στην λίστα με τις κόκκινες περιοχές των ταξιδιωτών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δηλαδή επειδή εκεί δεν υπάρχει κυκλοφοριακή μελέτη, επειδή δεν υπάρχει ε, σωστή κυκλοφορία κτλ, σωστή ανάδειξη του τι μπορεί κάποιος να δει, ε, είναι στο κόκκινο και λέει ο οδηγός, ο Ευρωπαϊκός, μην μπαίνετε στην Αρχαία Κόρινθο, δεν θα ξέρετε πώς να βγείτε. Και ενδιά αυτήν την περίπτωση δεν θα κάνω ότι χάρη στην αντιπολίτευση στον Δήμο Κορινθίων να έχουμε ένα ερείπιο απέναντι από την είσοδο του μουσείου. Το μουσείο τη Αρχαία Κορίνθου, το τόσο σημαντικό, έχει απέναντί του ένα ερείπιο το ξενία. Αυτό δεν το επιτρέπω στον εαυτό μου. Mm -hmm. Δεν επιτρέπω να παραμένει και να έρχονται οι τουρίστε και να βλέπουν μια ερυπωμένη άσχημη περιοχή. Κύριε Δήμαρχε, εάν έχετε μονίμω όμω μία αντιπολίτευση απέναντί σα, διότι εδώ υπάρχει και το εξή ζήτημα. Ε, δεν έχετε την πλειοψηφία, δηλαδή αυτό είναι στα χρονικά, πραγματικά έχω την εντύπωση ότι ο ιστορικός του μέλλοντος θα ασχοληθεί πάρα πολύ με το εκλογικό σύστημα με το οποίο εξελέγησαν οι δήμαρχοι και οι περιφερειάρχες στις τελευταίες εκλογές της τοπικής αυτοδιοίκησης. Ε, έχετε 8 έδρες εσείς, 8 έδρες ο κύριος Πραγματικός, 8 έδρες, δηλαδή ε, εκ των πραγμάτων, εάν η αξιωματική αντιπολίτευση, και ε, τα υπόλοιπα αντιπολίτευση συμμαχήσουν, ο Δήμαρχος δεν έχει την πλειοψηφία. Σωστά το λέτε. Άρα λοιπόν, με ποιο τρόπο θα καταφέρετε να τα περάσετε, Δεν είναι μόνο αυτό. Είναι και τα σχολεία της Αρχαία Κορίνθου ε, και στα Αθήκια. Και εκεί δεν σας έχουν αφήσει ε, να προχωρήσετε, Έχει κάνει προσφυγή ο κ. Θα σα απαντήσω σε όλα. Ναι. Καταρχήν, είμαι εναντίον τη απλή αναλογική και υπέρ τη ενισχυμένη αναλογική. Παρότι δεν έχω πρόβλημα μέχρι σήμερα να λειτουργήσω και με την απλή αναλογική. Mm. Το λέω αυτό γιατί πρέπει ο Δήμαρχο να έχει μια πλειοψηφία και ευτυχώ που η κυβέρνηση περνάει αυτό τον εκλογικό νόμο. Άρα, στι επόμενε εκλογέ θα έχουμε αυτή τη δυνατότητα mm. να λειτουργήσουν και να κυβερνηθούν οι Δήμοι που με την απλή αναλογική σε πολλού Δήμου υπάρχει σοβαρό πρόβλημα. Mm -hmm. Στο δικό μα τον Δήμο, μέχρι σήμερα, δύο ήταν οι περιπτώσει που δεν πέρασαν προτάσει. Η μία ήταν επουσιώδη. Η ουσιαστική ήταν αυτή η, η... χθεσινή. Λοιπόν, εδώ. Αν δεν έχουμε μπει ήδη στην προεκλογική διαδικασία για τις εκλογές του 23 <laughs> και εγώ ήλπιζα <laughs> ότι αυτό θα γίνει λίγο αργότερα, ναι. δεν θεωρώ ότι θα έχουμε συνέχεια σε αυτό. Mm -hmm. Γιατί φέρνω στο Δημοτικό Συμβούλιο εγώ θέματα τα οποία είναι τόσο καυγαλαία, χρήσιμα για τους πολίτες που δεν μπορεί κάποιος, εκτός και αν είναι προσκολημένος, δεν ξέρω κι εγώ, ιδεολειπτικά, έχει ιδεοληψίες και mm -hmm. δεν μπορεί να τα ψηφίσει. Λογικά πρέπει να ψηφίζονται ομόφωνα. Λοιπόν, και είναι, και το, καλό επιτρέπ... ναι, ναι, ναι. είναι το καλό των πολιτών. Προσέξτε κάτι. Είναι προ το καλό των πολιτών. Και θεωρώ ότι αυτή η αντίδραση που υπήρχε τώρα θα είναι και ένα μάθημα για την αντιπολίτευση, γιατί θα κυκλοφορήσουν στην αρχαία κόρυφα και πρέπει να απολογηθούν στου πολίτε. Γιατί έκαναν αυτή την άστοχη κίνηση. Και θεωρώ θα είναι και χρήσιμο για τη μελλοντική πορεία όπου τα πράγματα θα κυλήσουν ομαλότερα. Αλλά και αυτό που είπατε τώρα για τα σχολεία. Mm. Ο κ. Πνευματικό έχει ε, μια κακή τακτική και προσφεύγει για οτιδήποτε. Εναντίον της Δημοτικής Αρχής Και στην προκειμένη περίπτωση τι κατάφερε, έκανε προσφυγή γιατί εμείς κάνουμε καινούριο διαγωνισμό για τα δύο σχολεία, ναι. το οποίο ήταν το ένα στο Αθήνα και το άλλο στην, uh, στην αρχιά Κόρυθο. Αρχιά, ναι, ναι. Για, όχι, στην Αρχαία Κόρυθο είναι άλλο, στο στη, Ναγιώριο στην, στην Κόρυθο. Α, έκανε μάλιστα. προσφυγή σε αυτά τα δύο γιατί κάνουμε καινούριο διαγωνισμό. Γιατί ο εργολάβο, ο ανάδοχο που τα είχε αναλάβει, είναι ο ίδιο εργολάβο που είχε αναλάβει την πλατεία τη Κορίνθου και έχουμε προβλήματα. Απ' τη μια ο κ. Πνευματικό λέει ότι πρέπει να κάνουμε έκτοτο τον ανάδοχο. Ναι. Εδώ. Ναι. Και απ' την άλλη, όταν εμεί διαλέξαμε να ξανακάνουμε τον διαγωνισμό, λέει κακώ το κάνατε, έπρεπε να κρατήσουμε τον ίδιο τον ανάδοχο που είχαμε. Τον ίδιο. Καταλαβαίνετε λοιπόν το τι γίνεται. Έχει τακτική ο κ. Πνευματικό να μην κάνει έργο αυτή, να τον να εμποδίσει όσο του περνάει από το χέρι του. Και από τις ψήφου των ε, συμβούλων του. Γιατί και οι σύμβουλοι του, όταν ψηφίζουν αυτά που λέει, αναλαμβάνουν την ευθύνη. Και πρέπει να μην λένε ότι δεν ήξεραν, ξέρουν. ή αν δεν ήξεραν, έπρεπε να μάθουν. Βάζουμε μια ανοτελεία Ένα πολύ γρήγορο διαφημιστικό διάλειμμα. Και επανερχόμαστε εδώ, γιατί η κουβέντα έχει ανάψει. Επανερχόμαστε, είμαστε λοιπόν εδώ με τον α, Δήμαρχο Κορινθίων, τον κύριο Ανανόπουλο. Έχουμε πει πάρα πολλά πράγματα και έχουμε αρκετά ακόμη να πούμε για όλα όσα έχουν συμβεί το τελευταίο χρονικό διάστημα και στο Δημοτικό Συμβούλιο, αλλά γενικότερα και με τον τρόπο που αντιμετωπίζει μεγάλα έργα α, η αντιπολίτευση α, που έχετε απέναντί σα, κύριε Δήμαρχε. Ε, α, το τελευταίο το οποίο μας είπατε και αφορά στα σχολεία, στα Αθήκια και, α, και στην Κόρινθο ζητήσατε, κάνατε επαναπροκήρυξη του διαγωνισμού. Θα σας έλεγε λοιπόν κάποιος, κάποιος κακοπροαίρετος, ότι γιατί επαναπροκήρυξη και μας το αιτιολογήσετε λέγοντας ότι έχετε πρόβλημα με τον συγκεκριμένο εργολάβο διότι σας ταλαιπωρεί με την πλατεία Κορίνθου. Τι γίνεται με αυτή την πλατεία. Αυτή η πλατεία νομίζω ότι έχει χειρότερη από το γιοφύρι της Άρτας ένα πράγμα. Να τα πούμε λοιπόν όλα. Ναι. Να κλείσουμε όμω πρώτα τη μάχη τη Αρχαία Κορίνθου. Τη μάχη τη Αρχαία Κορίνθου. Να, γιατί είναι και η χρονιά ναι. φέτο που έχει ε, και να κάνει και με την ε, 200 χρόνια από την Επανάσταση. Λοιπόν, στην Επανάσταση εκεί, ε, στην ε, μάχη που γίνεται στην Αρχαία Κορίνθου, είναι και το σχολείο τη Αρχαία Κορίνθου. Το οποίο σχολείο τη Αρχαία Κορίνθου, επειδή καθυστερεί η αρχαιολογία να μα δώσει τι απαραίτητε άδειε, παρότι. Μα ζήτησε να αλλάξουμε τη στατική μελέτη του κτηρίου ναι. ε, που, θα, ε, που θα γινόταν. Πληρώσαμε έξτρα λεφτά, βρήκαμε τον τρόπο και πολλά μάλιστα για να κάνουμε καινούργια μελέτη. Μα καθυστερεί να μα δώσει τι άδειε και ο εργολάβο ναι. έκανε διακοπή εργασιών. Δεν ξέρω τι σημαίνει αυτό και για πόσο διάστημα πάντως... Ο εργολάβο αυτό, ο οποίο σημειώστε, είναι ο ίδιο εργολάβο που θα έπαιρνε την πλατεία αν κηρύσαμε, όπω μα έλεγε ο κ. Πνευματικό, έκπτωτο τον πρώτο εργολάβο. Ναι, ναι, να σα ναι. πω κάτι. Έκανε διακοπή εργασιών από μόνο του, έτσι αυτά Ναι, έλεγα. ναι, βέβαια. Αφού δεν προχωράει το έργο και δεν έχουμε πάρει τι απαραίτητε άδειε, γιατί ναι. μας μα καθυστερούν. Λοιπόν, αν ακολουθήσουμε αυτά που λέει ο κ. Πνευματικό και το σχολείο τη αρχαία Κορίνθου. Ναι. Και τα άλλα δύο θα τα έχει ο ίδιο εργολάβο. Ναι. Ο ίδιο εργολάβο. Όλο τυχαίο. Ίσως. Λοιπόν, για να κλείσουμε ναι. τη μάχη τη αρχαία Ε, Τώρα πρέπει να πούμε σε διαδικασία και με ποιο τρόπο έγινε και η ανάθεση. <laughs> Α μην το πάμε τόσο μακριά, γιατί θα συνεχίσουμε θα σε αυτό που λέτε. Εντάξει, okay. Αλλά άμα χρειαστεί, okay. θα πω πιο πολλά κάποια στιγμή. Mm -hmm. Λοιπόν, για την πλατεία που λέτε. Ναι. Για την πλατεία, ο κ. Πνευματικό ήθελε να κάνουμε έκτοτο τον εργολάβο, να μα πάει στα δικαστήρια και μετά από 3-4 χρόνια, στι επόμενε εκλογέ, να ήταν πάλι η πλατεία η μη και να μας κατηγορήσει ότι ξέρετε δεν καταφέρατε, δεν, δεν ξέρετε τη δουλειά όπως μας έλεγε παλιότερα για μένα αλλά και για τους συνεργάτες μου και γι' αυτό δεν καταφέρατε τίποτα. Εμεί εμείς αντί λοιπόν να κάνουμε έκδοτο τον εργολάβο, να μπλέξουμε σε δικαστικές διαμάχες γιατί ο εργολάβος είχε πολλά στοιχεία και δεν θέλω να τα πω στον αέρα τώρα που θα μπορούσε κάλλιστα να μας κρατήσει γιατί οι μελέτες δεν γίνανε όπως έπρεπε από τον κύριο πνευματικό. Λοιπόν, θα Α, μπορούσε κάλιστα... Λοιπόν, έχει λοιπόν ουρά το όλο Okay. Λοιπόν, okay. θα okay. μπορούσε λοιπόν να μα ταλαιπωρήσει για πολλά χρόνια. Επέλεξα εγώ να τελειώσει η πλατεία. Προσέξτε. Με τον ίδιο εργολάβο, με τι ίδιε προδιαγραφέ, στο ίδιο κόστο. Ναι. Yeah. Και. Να λύσουμε τη σύμβαση όπω τώρα είμαστε στο τέλο. Γιατί κοντεύουμε να τη λύσουμε τη σύμβαση, αφού έχει ολοκληρωθεί το κομμάτι τη πλατεία και ο περιβάλλον χώρο, mm -hmm. με μικροαλλαγέ η πλατεία α, που μα επιτρεπόταν να το κάνουμε. Και ο περιβάλλον χώρο θα γίνει ε, σύντομα, θα τακτοποιηθεί μαζί με το Open Mall, το ανοιχτό εμπορικό κέντρο που θέλουμε να κάνουμε στο κέντρο τη πόλη mm -hmm. κτλ. Ε, αυτό mm -hmm. ο κ. Πνευματικό οφείλει να το αναγνωρίσει και να πάψει τι προσφυγέ για σήμαντον αφορμήν, όπω κάνει, για να μα καθυστερεί, γιατί εκτίθεται και ο ίδιος και πρέπει να προσέξει και την ιστεροφημία του, θεωρώ. Και αυτή η, η βιομηχανία προσφυγών να σταματήσει. Γιατί το μόνο που κάνει είναι να εκτίθεται ο ίδιο, να καθυστερεί το Δήμο. Γιατί αναγκαστικά τώρα για να εξεταστεί μια προσφυγή από την αποκεντρωμένη αυτοδιοίκηση θέλει δύο μήνε. Να, και άμα και, απαντήσει μετά ναι. η αποκεντρωμένη αυτοδιοίκηση και, και κινδυνεύουμε το έργο να το απεντάξουμε για τα δύο σχολεία που είπατε προηγουμένω με την επαναπροκήρυξη του διαγωνισμού, να μην, εν, ε, να μην να απενταχθεί από το επιδοτούμενο πρόγραμμα και αυτό είναι κακό. Λοιπόν, ελπίζω να επικρατήσει η λογική και στι άλλε παρατάξει ε, και να μπορέσουμε να λειτουργήσουμε κανονικά για όφελο των πολιτών μέχρι τη λήξη τη θητεία μα. Και μετά θα δούμε. Κύριε Δημαρχέ, πόσα χρόνια ε, κατασκευάζεται η πλατεία. Ήταν σταματημένη για δύο χρόνια όταν την παρέλαβα εγώ, και έχουν περάσει και ένα μισό χρόνο ακόμα. Μάλιστα. Οπότε είναι γύρω στα τέσσερα χρόνια περίπου. Μου θυμίζει Από... κάποια στιγμή το Βλαντιμίρ Πούτιν. Θα μου πείτε, ο Πούτιν, τι, τι σχέση έχει στην κουβέντα μας. Πολύ μεγάλη που κάποια στιγμή. Ε, είχε δίπλα του τον τότε Έλληνα Πρωθυπουργό τον Καραμαλή, είχε και τον τότε Βούλγαρο Πρωθυπουργό τον Παρβάνοφ και του έλεγε καλά: Άχρηστοι είσαστε. Δεν μπορείτε να φτιάξετε έναν αγωγό από τον Μπουργκάζο μέχρι την Αλεξανδρούπολη. Εμεί στη Σιβηρία μέσα σε 8 μήνε καταφέραμε και φτιάξαμε αγωγό από τη Μόσχα μέχρι την Αλάσκα. Λοιπόν, είναι κάπω έτσι τα πράγματα, αλλά ε, επειδή είπατε για το Open Mall και για να μην λέμε μόνο αρνητικά πράγματα, να πούμε και θετικά. Ε, εκεί λοιπόν στην παλιά δημοτική αγορά θα φτιαχτεί το Open Mall. Σωστά, έχει ήδη ξεκινήσει η όλη η διαδικασία, σε τι είναι... κατάσταση βρισκόμαστε. Κοιτάξτε, δεν είναι μόνο άσχημα αυτά που είπαμε προηγουμένω, είναι ενότητα. Ναι. Mm -hmm. Η πλατεία θα τελειώσει. Ναι. Δηλαδή την επόμενη εβδομάδα έχει ολοκληρωθεί. Το αν θα αποδοθεί προ χρήση ή όχι εξαρτάται από τι προσφυγέ που ενδεχομένω γίνουν, καταλαβαίνετε από πού. Ελπίζω να μην... ένα λεπτό τώρα γιατί βρισκόμαστε. Την άλλη εβδομάδα είναι έτοιμη η πλατεία. Τι εννοείται ανάλογα με τι προσφυγέ, αν είναι προ χρήση. Δηλαδή, συγγνώμη, θα είναι η πλατεία έτοιμη και θα υπάρχει αυτό το ε, απίστευτα άσχημο σειρματόπλεγμα γύρω-γύρω που δεν μπορεί να πα από τη μία πλευρά στην άλλη. Γιατί εγώ αυτό το οποίο βλέπω, Δημαρχή, και με συγχωρείτε πάρα πολύ, είναι δύο-τρει εργάτε να κάθονται σε μία γωνίτσα, να φτιάχνουν κάτι. Δεν ξέρω τι. Νομίζω φτιάχνανε τη μία κολόνα που έχει ένα σκέπαστρο. Λοιπόν, στη μία γωνιά, σε όλη την άλλη πλατεία δεν κινείται άνθρωπο. Από τη μία πλευρά όμω μέχρι την άλλη δεν μπορεί να πα. Διότι υπάρχει σειρματόπλεγμα. Δηλαδή, υπάρχει περίπτωση να βλέπουμε αυτή την εικόνα για πολύ, καιρό χρονικο, για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Η... Εξαρτάται από τον κύριο πνευματικό. Άμα Εμάς. έχουμε την ευκαιρία, θα μιλήσουμε σε λίγε μέρε ξανά ε. για το θέμα αυτό. Θα σα πω την εξέλιξή του. Πάντω, η Εξέλιξη φυσιολογική των πραγμάτων είναι να δοθεί προς χρήση στους κατοίκους της Κορίνθου άμεσα, διότι τα έργα σε μια εβδομάδα έχουν τελειώσει και μπορεί να δοθεί προς χρήση και να πέσει αυτός ο φράχτης που είδατε, ναι. ο οποίος τους στερεί ένα κεντρικό σημείο της πόλης ε, να είναι διαθέσιμο στους πολίτες. Σε 15 μέρες εμείς θα είμαστε από κάτω για να κάνουμε ρεπορτάζ. Και τότε θα σας πω τι έχει μεσολαβήσει μέχρι τώρα. Ελπίζω να έχει επικρατήσει η λογική. Και να έχουμε δώσει την πλατεία και να τη χαρείτε κι εσείς κι εγώ, χωρί τα και ολοκληρωμένα. Ε, για πείτε μου λοιπόν για το Open Mall σας παρακαλώ πολύ και θέλω να μου πείτε και τι γίνεται και με την δημοτική, τι γίνεται στη δημοτική αγορά. Να σας πω. Το Open Mall είναι ένα έργο το οποίο το είχα ξεκινήσει και εγώ όταν ήμουν πρόεδρος στο επιμελητήριο πριν να ασχοληθώ με την τοπική αυτοδιοίκηση και είχε γίνει και σε άλλες περιοχέ τη χώρα ένα πολύ χρήσιμο έργο. Ε, δίνει ζωή. Στο κέντρο τη πόλη. Είναι μια συνεργασία του Δήμου με τον τοπικό εμπορικό σύλλογο. 1,5 εκατομμύριο περίπου είναι ε, το, ο προπολογισμό του έργου ε, και δρομολογείται η υλοποίησή του που θεωρώ ότι θα γίνει σε περίπου 1,5 χρόνο από σήμερα. Θα έχει ολοκληρωθεί. Θα περιλαμβάνει την α, ανακατασκευή των πεζοδρόμων, θα έχει και ενιαία μορφή στι ε, ε, προ, προσώψεις των καταστημάτων, θα έχει σήμανση, θα έχει φωτισμό. Θα είναι μια πολύ ωραία ε, ε, λειτουργία του κέντρου της uh, πόλης της Κορίνθου και θα συμπληρώσει ο Δήμος στους uh, ο, δρόμους που δεν είναι ενταγμένοι στο πρόγραμμα αυτό και την uh, ανάπλαση των διπλανών δρόμων και θα έχουμε ένα καταπληκτικό κέντρο στην uh, Κόρίνθο, στο κέντρο και η δημοτική αγορά η οποία είναι κλειστή για πάρα πολλά χρόνια και ριπομένη θα uh, uh, αλλάξει. Θα γίνει μια, ένα καινούριο κτίριο, γιατί η στατική μελέτη, εφόσον το ψηφιστεί στο Δημοτικό Συμβούλιο, ε, βεβαίω, ε, η στατική μελέτη δείχνει ότι δεν μπορεί αυτή η κατασκευή ε, με λίγα χρήματα να είναι ε, λειτουργική mm. και θα πρέπει να ξοδέψουμε πάρα πολλά. Συμφέρει να την ε, γκρεμίσουμε και να την ξαναχτίσουμε με ένα σύγχρονο, μοντέρνο, όμορφο κτίριο, όπω πρέπει, και θα έχει στοιχεία που ταιριάζουν με την Κόρινθο και να φέρουμε με τις υπηρεσίες που εκεί θα τοποθετηθούν τα καταστήματα, να φέρουμε τον κόσμο στο κέντρο της πόλης. Είναι ένας από τους στόχους. Ο ένας στόχος είναι ε, η αναζωογόνηση του, του εμπορικού κέντρου της πόλης της Κορίνθου και με τη δημοτική αγορά. Ο δεύτερος μεγάλος στόχος, είναι, στόχος που έχω είναι η ανάπλαση του παραλιακού μετόπου το οποίο έχουμε και του λιμανιού, η Μαρίνα ε, και υπάρχει ένας μεγάλος χώρος που το λέμε μπαζόματα του Αγίου Νικολάου γιατί είναι κοντά στην εκκλησία. Αυτός ο Χώρος που είναι πάρα πολλά στρέμματα. Τώρα, εμ, με τη δική μα ε, δημοτική αρχή και του δικηγόρου, έχει προχωρήσει σημαντικά. Έχει κατατεθεί ο φάκελο όπω πρέπει στο υποθεκοφυλακείο και πολύ σύντομα θεωρούμε ότι θα παραχωρηθεί στο Δήμο για να μπορέσουμε μετά με την μελέτη που έχουμε στον προϋπολογισμό μας και το έργο που θα ακολουθήσει, να έχουμε ένα παραλιακό μέτωπο μεγάλο, όμορφο, λειτουργικό, να το χαίρονται οι Κορίνθιοι και οι επισκέπτες και θα είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο έργο αυτό που θα αλλάξει τελείως τη μορφή της πόλης της Κορίνθου. Χρονοδιαγράμματα για αυτά έχετε πάνω κάτω κύριε Υπάρχουν, δήμαρχε. αλλά δεν θέλω να δεσμευτώ αυτή τη στιγμή, διότι υπάρχουν πολλέ εναλλακτικέ λύσει. Αν θα είναι το πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο, αν δεν είναι, υπάρχουν πολλά ακόμα σημεία τα τα οποία πρέπει να διευκρινιστούν. Όμω η κατεύθυνση είναι δεδομένη. Και θα δεν προλαβαίνουν να μπουν στο τρίτσι σε αυτά. Ε, σε αυτή τη φάση σε αυτή τη δεν, φά είναι okay, δεν είναι όριμα. Δεν είναι όρημα. Ωραία. Θέλω να σα ρωτήσω το εξή. Μεγάλο πρόβλημα και το ζήσαμε δυστυχώ πολύ πρόσφατα με το νεκροταφείο. Γιατί έτσι, γιατί δεν, έχουμε ε, δεν έχει μεριμνήσει ο Δήμος ή προηγούμενες Δημοτικές Αρχές ή και εσείς από, τη στιγμή που, από την ημέρα που αναλάβατε για κάποια εναλλακτική υπάρχει πρώτα απ' όλα εναλλακτική γιατί αυτή τη στιγμή εξ όσων γνωρίζω είναι τα πάντα γεμάτα. Κοιτάξτε, επειδή δεν μου αρέσει να μιλάω για το παρελθόν να σας ναι. πω τι κάναμε, τι κάνουμε εμείς και το τι θα κάνουμε. Έχουμε ε, το, τα δύο νεκροταφεία στην Κόρινθο ε, τα οποία τώρα ε, φροντίζουμε να τα... Ε, Εντάξουμε σε ένα σύστημα ε, μηχανογραφικό για να μπορούμε να ξέρουμε ποιοι είναι οι ενεργοί τάφοι και ποιοι είναι εκείνοι οι οποίοι δεν, τους στενιά, δεν ενδιαφέρει τους απογόνους η, η, η yes. χρήση τους γιατί είτε έχουν ε, φύγει από την Ελλάδα είτε δεν υπάρχουν ε, απόγονοι κτλ. Άρα να, πρέπει να βρούμε ποιοι είναι οι διαθέσιμοι ε, τάφοι αυτή τη στιγμή για να δοθούν προς χρήση. Το δεύτερο είναι να αξιοποιήσουμε τον χώρο που υπάρχει στα Ξαμπύλια που είναι πολύ κοντά στην Κόρινθο, Αλλά αποφεύγουν οι Κορυνθοί να τον χρησιμοποιήσουν λόγω τη παραβατικότητα των Ρωμά που υπάρχουν εκεί δίπλα. Ήταν οι γυναίκε που, που πηγαίνουν τα απογεύματα κυρίω για να δουν τον τάφο του, του συγγενού του κτλ. Είχαν γίνει θύματα από κλοπή, από βιοπραγία, από παραβατικού κτλ. Εκείνο που κάναμε εμεί είναι να βάλουμε φύλαξη. Ιδιωτική φύλαξη. Η αστυνομία κάνει πάρα πολύ καλά τη δουλειά τη στην Κόρινθο. Και ο αστυνομικό διευθυντή ο κ. Τετράδη έχει κάνει πολλέ προσπάθειε και έχει καταφέρει αποτελέσματα. Mm -hmm. Και οι, οι, οι αστυνομικοί υπάλληλοι κάνουν και αυτή τη δουλειά του, αλλά δεν επαρκούν, ξέρετε. Γι' αυτό και συμπληρώνουμε εμεί, σαν Δήμο Κορινθίων με ιδιωτική φύλαξη, ε, τη φύλαξη των κτηρίων στην περιοχή των Εξαμελίων, περιλαμβανωμένων και του κημητηρίου εκεί. Άρα, με ασφάλεια τώρα μπορούν να πηγαίνουν, άρα ε, πιο εύκολα δίνονται τάφοι που δέχονται οι κάτοικοι να πάνε εκεί, του οικείου του οι οποίοι έχουν, ε, ε, φύγει, από έχουν δηλαδή. φύγει από τη ζωή και έχουμε μια εναλλακτική λύση εκεί. Μεγαλώνουμε τα, τα νεκροταφεία στου. Γύρω, ε, στα γύρω χωριά και ε, ε, ψάχνουμε να βρούμε και έναν καινούργιο κατάλληλο χώρο ε, για να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε ένα καινούργιο νεκροταφείο. Αξιοποιώντας όμως τα δύο υπάρχοντα τα σημερινά ε, και υπάρχουν αρκετοί τρόποι με καινοτάφια, με οστεοφυλάκιο που κάνουμε να μπορέσουμε να αυξήσουμε τους διαθέσιμους χώρους. Αναφερθήκατε στους Ρωμά και στον καταβλισμό των Ρωμά. Ε, υποφέρουν οι κάτοικοι γύρω, στα γύρω χωριά Υπάρχει κάποια μέρημνα, υπάρχει κάποια λύση και αν ναι προς ποια κατεύθυνση κύριε Δήμαρχε. Η δική μου mm. η, ε, τακτική ε, και το σχέδιο το οποίο και προεκλογικά το είχα αναφέρει είναι να εντάξουμε τους μισούς τουλάχιστον από τους Ρωμά στην κοινωνία. Να τους βρούμε δουλειά και έχω φροντίσει αρκετοί από αυτούς να βρούνε δουλειά. Αυτοί που θέλουν να δουλέψουν. Mm -hmm. ε, να έχουν ένα εισόδημα και να μην έχουν την δικαιολογία που είναι πολλέ φορέ σωστή. Ότι αφού δεν έχουμε να φάμε, θα κλέψουμε. Τι θα κάνουμε. Mm -hmm. Άμα δεν έχουμε να θρέψουμε τα παιδιά μα. Και έχουν mm -hmm. πολλά παιδιά γιατί πατρεύονται νωρί, όπω mm -hmm. ξέρετε. Λοιπόν, και δεν καταλάγει κακό αυτό, αλλά okay, πρέπει hey, να hey, του hey. βρούμε όσοι θέλουν να Έχουν πραγματικά. τη δική του κουλτούρα, έχουν <laughs> το <laughs> <laughs> δικό του τρόπο ζωή. Ε, το θέμα είναι ότι όταν ο δικό του τρόπο ζωή αρχίζει να δημιουργεί προβλήματα στον τρόπο ζωή και στην καθημερινότητα των α, υπολείπων α, συνανθρώπων μας, ε, είναι, ένα, είναι ένα ζήτημα. Αυτό... Α, αυτό λοιπόν το οποίο μου περιγράφετε, το οποίο ακούγεται πραγματικά πάρα πολύ ωραίο και, ε, και χαίρομαι που το ακούω από το στόμα ενός ε, τοπικού άρχοντα, ε, ε, είναι προς, δηλαδή έχει βγάλει αποτελέσματα. Ναι. Έχει βγάλει mm. αποτελέσματα. Υπάρχει αυτή τη στιγμή ένα σύλλογο ο οποίο έχει δημιουργηθεί εκεί. Υπάρχουν στενοί δεσμοί μερικών από του Ρωμά που είναι αξιόπιστοι και φερέγγοι με την υπηρεσία τη πρόνοια. Και επηρεάζουν καταστάσει. Ξέρετε, αυτή τη στιγμή δεν είναι τελείω ανεξέλεγκτη η, η περίπτωση του καταβλισμού. Mm -hmm. Υπάρχει λοιπόν ένα μεγάλο αριθμό Ρωμά, οι οποίοι είναι φιλήσυχοι, θέλουν δουλειά και θέλουν να πάψουν να κλέβουν και να δημιουργούν προβλήματα. Mm -hmm. Υπάρχει μια άλλη κατηγορία, η οποία δεν πρόκειται ποτέ να πάψουν να κάνουν εμπόριο ναρκωτικών, να κάνουν εγκληματικέ δράσει και εκεί είναι δουλειά τη αστυνομία πώ θα του περιορίσουμε. Και υπάρχει και μια τρίτη κατηγορία, γιατί δεν είναι όλα απλά και ξέρετε, ενιαία. Mm -hmm. Υπάρχει μια τρίτη κατηγορία των περαστικών. Αυτοί που έρχονται και φιλοξενούνται σε συγγενή τους εδώ, δεν τους ξέρει κανένας, μένουν δύο-τρεις μέρες, κάνουν τις εγκληματικέ πράξεις που κάνουν και σηκώνται και φεύγουν με την κάλυψη αν θέλετε των δικών τους εδώ. Και αυτή είναι μια άλλη κατηγορία. Εκείνο που εμείς θα φροντίσουμε, να γίνει σύντομα είναι να φτιάξουμε το δρόμο που χρειάζεται, να βελτιώσουμε τις υποδομές δηλαδή το νερό, την αποχέτευση, όλα αυτά τα βασικά που χρειάζονται για να γίνει πιο ανθρώπινη. Η ζωή στον καταβλισμό mm -hmm. εκεί και να μπορούν ε, να έχουν την δυνατότητα των επιλογών οι, οι κάτοικοι. Φροντίζουμε και τους δίνουμε χρήματα μέσω της κοινωνικής πολιτικής, Πολλά mm -hmm. που λύνουν βασικά τους προβλήματα. Η εκπαίδευση είναι το βασικό που πρέπει να, να γίνει. Δηλαδή, τα παιδιά ε, να, να έρχονται στο σχολείο, να εκπαιδεύονται πολύ και αυτό είναι αυτό, το, ναι. το, το κομβικό που θα αλλάξει τα πράγματα για το μέλλον. Και εκεί στην εκπαίδευση και στην δουλειά που πρέπει να γίνει με, με τα νέα παιδιά. Ε, επικεντρώνονται οι του Δήμου μας. Κύριε Δήμαρχε, υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα ακόμα, δηλαδή δεν έχουμε πει πολλά πράγματα για την καθημερινότητα, για την καθαριότητα, για τον τουρισμό, είπατε κάποια πραγματάκια, ε, δεν είπαμε για την αγροτική παραγωγή. Ε, θα, μου, θα μου χρωστάτε δώσει... την επόμενη φορά σε 15 μέρες, που ευελπιστώ τη συνέντευξη να τη βγάλουμε στην πλατεία, στην πλατεία, στην πλατεία. πλατεία. οπότε θα έχετε και το action plan, το master plan, από την πλευρά της περιφέρειας στα χέρια σας για την ε, σιδηροδρομική γραμμή Κορίνθου Δερβενίου. Σημαντικό έργο και αυτό. Οπότε μόλις το έχετε στα χέρια σας θα το συζητήσουμε σε 15 μέρες. Μία τελευταία ερώτηση ε, και κλείνετε εσείς αυτή τη συνέντευξη. Ε, αφορά η τελευταία μου ερώτηση για τα 460.000 ευρώ το χρέος του νοσοκομείου στο Δήμο Κορίνθου. Μάλιστα. Το νοσοκομείο σας ευχαριστεί δημόσια που στο τελευταίο Δημοτικό Συμβούλιο ε, δεν ε, ζητήσατε ουσιαστικά ε, να καταβληθούν αυτά τα χρήματα άμεσα στο Δήμο. Τι ακριβώς θα γίνει με αυτό το χρέος, θα διαγραφεί ή θα δοθεί σταδιακά στο Δήμο. Ποια είναι η πρόθεσή σας, γιατί και το νοσοκομείο Κορίνθου δεν νομίζω αυτά τα χρήματα να τα έχει για να τα δώσει. Κύριε Παπαδάκη, είναι χρήματα τα οποία τα χρωστάει την τελευταία χρονιά, 1,5 χρόνο που είμαι εγώ δημαρχός. Mm. Προφανώ όχι. Αν <laughs> 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 είχαν μαθηθεί σε 1,5 χρόνο 460.000 ευρώ να μα πούνε τον τρόπο. Προφανώ όχι. Είναι χρήματα τα οποία δεν φρόντισαν παλαιότερα να ζητηθούν από mm -hmm. τι δημοτικέ αρχέ. Είναι πολλών ετών χρεώσει. Οι οποίε συσσωρεύτηκαν τώρα. Και ε, τώρα ε, πρέπει η αρμόδια επιτροπή που έχουμε ε, να αποφασίσει αν πρέπει ένα κομμάτι από αυτά ε, τα χρήματα να, ε, να, να, να διαγραφεί. Ναι. Και υπάρχει από τον νόμο και από ό,τι μου είπαν οι νομικοί μα σύμβουλοι και η οικονομική μου υπηρεσία στον Δήμο η δυνατότητα να περιορίσουμε, και το κάναμε ήδη αυτό, mm -hmm. να αποφασίσουμε δηλαδή στην Ειδική Αρμόδια Επιτροπή Επίλυση των Φορολογικών Διαφορών να περιορίσουμε ε, τι προσαυξήσεις ναι. Μέχρι το σημείο που μπορούμε. Mm -hmm. Έχω και το, το είπα πολλέ φορέ, την πρόθεση και εγώ αλλά και όλοι όσοι είμαστε στο Δημοτικό Συμβούλιο ε, να χαρίσουμε αν είναι δυνατόν τα, το, το πλήρε. Ποσό. Ε, εφόσον αυτό δεν μας δημιουργεί πρόβλημα καταλογισμού mm -hmm. ατομικά στον καθένα από μας λόγω του νόμου mm -hmm. Γιατί το νοσοκομείο επιτελεί έναν κοινωνικό ρόλο Και θέλουμε να βοηθήσουμε το νοσοκομείο Αντί να πληρώσει το Δήμο αυτά τα χρήματα Να τα αγοράσει εξοπλισμό Να τα χρησιμοποιήσει για τους ε, αρρώστους θα βρείτε, Κάτι δε που δεν μπορούμε εμεί να κάνουμε δώρο στο νοσοκομείο Γιατί θα σκεφτεί mm -hmm. να κάνουμε και εμεί δώρο στο νοσοκομείο αλλά οι περιορισμοί που υπάρχουν δεν μου το επέτρεψαν μέχρι τώρα. Θα βρείτε όμως, είπα, όμως λοιπόν, δικλίδε, σας, δικλίδε, τη σκηνή. βρήκα τη, τη λύση και ναι, την είπα ναι, στον στο ναι. διοικητή. Του είπα το εξή. Έχουμε την πρόθεση να χαρίσουμε όλα αυτά τα χρήματα στο νοσοκομείο. Αρκεί να μην έχουμε ε, την, τον καταλογισμό προσωπικά σε κάθε δημοτικό σύμβουλο. Mm. Αυτό γίνεται μόνο με μια δικαστική κάλυψη που θα γίνει στο δικαστήριο. Με την ε, ε, σύμφωνη γνώμη του δικαστή που θα βρούμε τον, τον τρόπο mm. να, να περιορίσουμε στο ελάχιστο ή να απαλείψουμε το σύνολο. Του, του, ποσού. Και οδηγούμαστε εκεί. Θα κάνουμε βέβαια μια ακόμα συζήτηση που την έχουμε κάνει, αλλά δεν, θέλω να, δεν πιστεύω θα φέρει αποτέλεσμα. Αλλά οι νομικοί σύμβουλοι του νοσοκομείου και του Δήμου θα ξανακάνουν μια, μια κουβέντα. Αν μπορέσουμε και τη βρούμε την λύση εξοδικαστικά, να την προχωρήσουμε. Αν δεν τη βρούμε, θα πάμε στο δικαστήριο και εκεί θεωρώ ότι θα δώσουμε τη μεγαλύτερη μείωση στην, στο, στο ποσό αυτό για να καταβληθεί στο Δήμο. Δικλείδε ασφαλεία και να κλείσουμε με αυτό. Ε, για όσα χρήματα γλιτώσει το νοσοκομείο και δεν τα δώσει στη δημοτική αρχή, να τα ρίξει μέσα στο νοσοκομείο αυτά τα χρήματα. Με μηχανήματα, με νοσηλευτικό προσωπικό, με οτιδήποτε, εν πάση περιπτώσει, θα καλυτερεύσει την εικόνα του νοσοκομείου. Θα βρει ο Δήμο, θα βρείτε κύριε Δήμαρχε. Θα το φροντίσουμε mm. να το βρούμε. Το νομικό σχήμα που θα το καταφέρει αυτό δεν το ξέρω, θα το δούμε. Mm. Αλλά θεωρώ αυτονόητο και εκ των πραγμάτων έτσι θα γίνει. Αφού θα έχει χρήματα το νοσοκομείο, θα τα δώσει για του σκοπού του νοσοκομείου. Δεν θα τα δώσει για κάποιο άλλο σκοπό. Άρα, είτε θα δώσει για εξοπλισμό, είτε για προμήθεια υλικών για να καλύψει τι ανάγκε του. Κύριε Δήμαρχε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πραγματικά σας ευχαριστώ. Ήταν μια πολύ ενδιαφέρουσα κουβέντα και χαίρομαι ιδιαίτερα που σε όλες τις ερωτήσεις είχατε απαντήσεις και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, τουλάχιστον για εμάς τους δημοσιογράφους, να παίρνουμε απαντήσεις από τους συνεντευξιαζόμενους. Κυρίες και κύριοι, σας εύχομαι καλό βράδυ. Ήταν ο κύριος Νανόπουλος, ο Δήμαρχος Κορινθίων. Εμείς θα επανέλθουμε την επόμενη εβδομάδα.